Σε ένα μουσείο ανοιχτό προς το κοινό έχει μετατραπεί η γέφυρα κάτω από το παλιό νοσοκομείο Καβάλας, συμπληρώνοντας 2 χρόνια από την κατάρρευσή της, τη στιγμή που τα κυκλοφοριακά προβλήματα πνίγουν την πόλη και έχουν μετατρέψει σε κόλαση τις καθημερινές μετακινήσεις χιλιάδων πολιτών, κυρίως αυτών που διαμένουν στην ανατολική πλευρά της Καβάλας και όσων εισέρχονται στην πόλη από τη Θράκη. Αξιοθέατο έχει μετατραπεί η γέφυρα κάτω από το παλιό νοσοκομείο Καβάλας, συμπληρώνοντας 2 χρόνια μετά και την πτώση της. Το οδόστρωμα είναι εμφανώς διαβρωμένο, ενώ η μεγαλύτερη ζημιά εντοπίζεται στο κομμάτι το οποίο έρχεται σε επαφή με τη θάλασσα. Σίδερα και σωληνώσεις, οι οποίες βρίσκονταν κάτω από το δρόμο, έχουν έρθει στην επιφάνεια. Ήταν Νοέμβριος του 2018 όταν πανικός επικράτησε στην Καβάλα, καθώς υποχώρησε τμήμα της γέφυρας μπροστά από το παλιό νοσοκομείο. Είμαστε κάτω από το τμήμα της γέφυρας όπου κατέρευσε και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι κολόνες της δεν έχουν πάθει ζημιά. Ωστόσο, το τσιμεντένιο υπόστρωμα της ασφάλτου, όπως και τα δοκάρια, κατέρευσαν σαν χάρτινα υπό το βάρος του βαρυοχήματος. Συντηρείται η γέφυρα. Με τι να συντηρείται? Αυτό είναι. Πώς θα συντηρηθεί? Όταν δεν έχει, έτσι δεν είναι. Θα μου επιτρέψετε να σας πω εγώ την άποψη των μηχανικών, γιατί το ρώτησα. Οι μηχανικοί λένε για να συντηρήσεις γέφυρα πρέπει να έχεις στοιχεία. Κάτι να σου κάνει γέφυρα. Δεν πας έτσι τα καλά καθούμενα ούτε να ψάξεις ούτε να συντηρήσεις. Δηλαδή, να συντηρήσεις τι ακριβώς θα κάνει. Πανικός επικράτησε στην Καβάλα όταν κατέρευσε τμήμα γέφυρας στο ρεύμα εξόδου της πόλης. Εγκλωβίστηκαν 2 οχήματα. Χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς. Και κύριε, αρχίζουμε το δελτίο μας από την κατάρρευση γέφυρας που σημειώθηκε νωρίτερα στην Καβάλα, την ώρα που περνούσε πάνω της γερανοφόρο όχημα, το οποίο βούλιαξε μαζί με ένα γιοταχή που βρισκόταν ακριβώς δίπλα του. Αποτύχει, δεν έχουμε θύματα. Πρόκειται για τμήμα μήκους 10 με 15 μέτρων της γέφυρας. Από την κατάρρευση εγκλωβίστηκαν 2 οχήματα, επιβάτες και οδηγοί, των οποίων βγήκαν από αυτά χωρίς να πάθουν το παραμικρό. Περίπανω στην ατυχία σας. Εκείνη τη στιγμή εσείς περνούσατε το όχημα, το μεγάλο προφανώς. Ναι, εκείνη την ώρα περνούσε, έκανα προσπέραση. Στο πεσμένο κομμάτι της γέφυρας βρέθηκαν εγκλωβισμένα ένας γερανός και ένα επιβατικό αυτοκίνητο. Περίπου δεν έχουμε νεκρούς. Αυτό είναι το βασικό. Και από εκεί και έπειτα τρόπος θα βρεθεί και να το φτιάξουμε και από όλα. Πριν από όλα να δούμε σε ποιον ανήκει η γέφυρα. Γιατί άλλο να φτιάχνεις και να μερεμετίζεις όπως κάναμε την προηγούμενη φορά. Τον Οκτώβριο του 2020, ο Δήμαρχος Καβάλας Θεόδωρος Μουριάδης δήλωνε ότι η γέφυρα δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 3 χρόνια. Έτσι είμαστε να έχουμε τα εργατικά χέρια, ούτε επίσης να έχουμε τις διαδικασίες απλούστευσης, ούτως ώστε να μπορούν να γίνονται οι μελέτες. Ο Δήμος και η περιοχή, η πόλη μας, έχασε την ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε το πρώτο διάστημα που έπεσε η γέφυρα, όπου εκεί, λόγω του κατεπήγοντος, θα μπορούσαν να γίνουν οι μελέτες οι οποίες γίνονται σήμερα. Παρόλα αυτά, η περιφέρεια, ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Μέτιος, έχει αναθέσει τις μελέτες στην Εγνατία, στην επιχείρηση της Εγνατία Οδού, ούτως ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν. Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει οι περιβαλλοντικές μελέτες, οι οποίες έχουν σταλεί στο Υπουργείο προς έγκριση, διότι πλέον κανένα έργο δεν γίνεται χωρίς περιβαλλοντική μελέτη. Ελάχιστους μήνες πριν, στις 25 Ιουνίου του 2020, εκπρόσωποι της εταιρείας που θα συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία βρέθηκαν στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνα. Αυτοψία στο κομμάτι της πεσμένης γέφυρας επί της οδού Νιρεμβέργης πραγματοποιούν εκπρόσωποι εταιρείας, οι οποίοι θα συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, την οποία έχει προκηρύξει η Εγνατία Οδός ΑΕ. Πρόκειται για το πρώτο στάδιο, το στάδιο της μελέτης, όπου θα δουν αν η γέφυρα έχει την ικανότητα να σηκώσει φορτίο οχημάτων ή αν θα πρέπει ξανά να κατασκευαστεί από την αρχή. Μια πρώτη αυτοψία της γέφυρας προκειμένου να κατεβούμε σε διαγωνισμό που έχει βγάλει η Εγνατία Οδός. Πόσο εύκολη ή δύσκολη σας φαίνεται αυτή η εικόνα?
Η πρώτη εικόνα δεν είναι πάντα θετική, αλλά ελπίζουμε ότι με τα ερευνητικά που θα γίνουν θα έχουμε μια πλήρη εικόνα για το τι μέλλει γενέστη για αυτή τη γέφυρα. Μπορεί να έχουν την πεσμένη γέφυρα, αλλά έχει ήδη προκηρυχθεί το έργο της διαπλάτησης των νοσοκομείων. Νομίζω έχει βγει και ο ανάδοχος και υποθέτω ότι φέτος θα έχει αποκατασταθεί κάπως η κυκλοφορία. Ένα χρόνο πριν και μία ακόμη αυτοψία λαμβάνει η χώρα στην πεσμένη γέφυρα με την παρουσία και του Θωμά Καραβά ως εκπρόσωπου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Η αυτοψία έγινε στις 17 Οκτωβρίου του 2019. Μία ακόμα αυτοψία από αυτές που θα ακολουθήσουν πραγματοποίησαν το πρωί της Πέμπτης η μηχανική της εταιρείας Εγνατία Οδός στην πεσμένη γέφυρα κάτω από το παλιό νοσοκομείο. Όπως δήλωσαν, δυσκολεύονται να ανακοινώσουν ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Κύριε Καραβά, ως προς τη διαδικασία ενημερώνεστε και εσείς από τους μηχανικούς εδώ της εταιρείας. Ναι, συνεργαζόμαστε στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης που έχουμε οριστεί μέλη. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να σας πούμε τίποτα, είναι γνωριμία. Η αυτοψία προβλέπεται στην προγραμματική. Δεν προβλέπεται. Προβλέπεται να γίνουν ενέργειες στις οποίες αποφασίζει η Εγνατία. Υπάρχει μες στην προγραμματική, δεν το θυμάμαι τώρα. Δεν μπορώ να το πω δηλαδή. Από τη διερεύνηση της κατάστασης. Προφανώς μετά θα πάμε σε μελέτες, αφού αποφασιστεί και του είδους αντιμετώπιση θα έχουμε με αυτό το πράγμα. Μετά από ένα χρόνο, λέτε, επιδεινώθηκε η κατάσταση στο σημείο που έπεσε τον Νοέμβριο του 18 γέφυρα. Δεν μπορώ να το πω τώρα. Μπορώ να πω από τον Νοέμβριο, τώρα έρχομαι ξανά, το παρακολουθώ.